Καλέ μου φίλε δημοσιογράφε, πήρες τη συνέντευξη από έναν σπουδαίο Ρώσο, μια προσωπικότητα, ο οποίος όπως και εμείς προσπαθεί να βρει μια άκρη με τις αποζημιώσεις. Ναι, ακριβώς. Ο λόγος εσένα και παρακαλώ πολύ να έχουμε και τις κάρτες με τις ερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις, τα πάντα έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Μπράβο. Στέλιο μου, πες εσύ δύο λόγια για τη συνέντευξή σου. Ξεκίνα και είναι ο δικός σου ο χρόνος. Γιατί όχι, είναι σπουδαία μια συνέντευξη και πρώτη φορά ένας Ρώσος αξιωματούχος δίνει μια τέτοια συνέντευξη. Εντάξει, δεν μου αρέσουν οι μονόλογοι και το ξέρεις αυτό, Αντώνη. Εντάξει, μαζί, όλοι εγώ μαζί. Εγώ θα ήθελα να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε. Πάμε να δούμε. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε μόνο, Αντώνη, είναι αυτό που είπα πριν, ότι ο άνθρωπος ήταν σε ταξίδι, σε αποστολή με τον πρόεδρο της Δούμας, ναι, του Ρωσικού Κοινοβουλίου, και λέει: υποσχέθηκα ότι θα το κάνω και θα το κάνω, λέει, αυτή την αποκλειστική συνέντευξη, επειδή αγαπώ τη χώρα σας, γιατί έχει υποφέρει πάρα πολύ ο λαός της. Αγαπά τη χώρα μας, μας αγαπάει και εμείς αγαπάμε τους Ρώσους. Επιλέξ. Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τις ερωτήσεις και τι απαντούσε. Έτσι. Πάμε. Ποιο είναι το αντικείμενο που έχει η ομάδα εργασίας που συστάθηκε στο Κοινοβούλιο της Ρώσικης Ομοσπονδίας για να αποτιμήσει το ύψος των πολεμικών αποζημιώσεων που θα διεκδικήσει η ρώσικη κυβέρνηση από τη Γερμανία και ποια σχεδιάζεται να είναι η σύνθεση και οι προοπτικές της? Η ομάδα εργασίας, η οποία ασχολείται με την καταμέτρηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη Γερμανία προς τη Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία ως διαδόχου της, δεν περιλαμβάνει μόνο εκπροσώπους του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και τα μέλη των άλλων παρατάξεων, καθώς και επιστήμονες από τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών. Επιπλέον, είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και η ομάδα εργασίας είναι έτοιμη να αποδεχτεί και άλλους εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων. Ελπίζουμε ότι η ομάδα εργασίας μας θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και άλλες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, οι οποίες έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από την Ενωμένη Γερμανία. Η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή, Στέλιο. Έτσι, ναι, θα έχουμε όσες ερωτήσεις περισσότερες. Και αργότερα χοντρένει το πράγμα, Αντώνη. Πολύ. Νο. Πολύ. Εδώ απλά εξήγησε ότι είναι μια θεσμοθετημένη επιτροπή και δεν είναι μόνο το κόμμα του. Είναι όλα τα κόμματα. Είναι μια διακομματική και επιτροπή. Και δεν είναι μόνο η Ρωσία, τελεία, είναι και η Ουκρανία. Και παύλα, γιατί ορισμένοι θέλουν να κάνουν τους χαζούς. Δεν είναι χαζί. Θέλουν να τους κάνουν. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί η Γερμανία, περισσότερο για να μάθει και να ακούσει και καταλάβει και ο κόσμος, λέει ότι αυτό το θέμα έχει κλείσει ήδη ακριβώς μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αν τα ακούσετε από το στόμα του αργότερα, γιατί εγώ δεν είμαι μέλος της Δούμα. Αποκλειστική συνέντευξη λοιπόν του Ντεντιάροφ. Πάμε η δεύτερη ερώτηση. Κύριε Ντεντιάροφ, όπως πολλές φορές έχω πει τα τελευταία 5 χρόνια και στο δικό σας Russia Today, το κατοχικό δάνειο είναι μια σύμβαση που έχει συναυθεί με καταναγκαστικό και εκβιαστικό τρόπο μεταξύ της κατοχικής ελληνικής κυβέρνησης και της Γερμανίας προς συντήρηση των στρατευμάτων κατοχής. Μάλιστα, το δάνειο αυτό είχε αρχίσει να αποπληρώνεται κατά τη διάρκεια της κατοχής. Λόγω της νομικής φύσης του δανείου τούτου, αφενός οι ελληνικές απαιτήσεις παραμένουν πλήρως ενεργές και αφετέρου ουδόλως τίθεται θέμα παραγραφής. Εκτιμάται ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει το λεγόμενο κατοχικό ή αναγκαστικό δάνειο αλλά και τις πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία με έναν πιο δυναμικό τρόπο? Φυσικά η Ελλάδα καθώς και άλλα συμμαχικά κράτη θα πρέπει να είναι περισσότερο ενεργά στο θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων. Είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό. Εξάλλου η Γερμανία δεν έχει ακόμη επιστρέψει το άτοκο δάνειο των 476 εκατομμυρίων μάρκων που κάλυπταν τα έξοδα κατοχής που αναγκάστηκε να εκδώσει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προς το Τρίτο Ράιχ το 1942. Το ζήτημα της αποζημίωσης είναι απαραίτητο η Ελλάδα να το θέσει απέναντι στη Γερμανία. Ακούω το ερώτημα. Προσέξτε τώρα, Στέλιο. 476 και είχε ξεκινήσει να το αποδίδει. Ναι, να πω. Και σταμάτησε για πλάκα έτσι γιατί το γούσταρε. Να μιλήσω τώρα λοιπόν ως οικονομολόγος και όχι ως δημοσιογράφος. Επειδή αυτό που είπα πριν θα το εξηγήσω. Ορισμένοι κάνουν τους χαζούς. 5 χρόνια λέω ότι μην κολλάτε στο νούμερο το τότε.
Εκείνα τα χρήματα, αν τα αποπληθωρήσεις και αν δεις την αγοραστική τους αξία σε χρυσό, σε πετρέλαιο και όλα τα άλλα, δεν το λέω εγώ αυτό. Το είπε μια γαλλική τράπεζα. Να μην την πω για να μην τις κάνω και διαφήμιση. Μπέμπε, παριμπά. Ναι, εντάξει, πες το εσύ, γιατί εμένα που είναι... 502 δις. Η νούμερο ένα τράπεζα στον κόσμο. Λοιπόν, έτσι, άρα, 502 όταν... δις. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, όταν και εγώ πριν 5 χρόνια από την εκπομπή μου στην Ελλάδα, ταπεινά έλεγα, παιδιά, τα λεφτά αυτά είναι πολύ πάνω από 300 δις σημερινή αξία χρημάτων. Με ένα μέσο σταθμικό 2% το χρόνο από το 1942 που ξεκίνησαν να το αποπληρώνουν, Αντώνη Μιλωνάκη. Έτσι ακριβώς. Οι Ναζί. Πάμε λοιπόν να δούμε, αρχίσει το ζουμί τώρα εδώ πέρα. Και όταν ενοποιήθηκε η Γερμανία, εκεί πλέον νομικά θα ακούσουμε τι είπε. Πάμε. Ορισμένοι αναλυτές, εκτός αλλά και εντός Ρωσίας, εκτιμούν ότι το να απαιτεί τώρα η Ρωσία τις πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία είναι μια κίνηση όχι και τόσο υπεύθυνη και εξυπηρετεί ένα λαϊκισμό. Η ομάδα εργασίας του Ρώσικου Κοινοβουλίου έχει την επίσημη υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών. Και μπορείτε σας παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε τώρα το ύψος του αστυνομικού ποσού που αρχικά είχε διαρρεύσει. Ακούστε κύριε Χρυσοστομίδη, εμείς υπολογίζουμε ότι το αποτέλεσμα της ομάδας εργασίας θα είναι ένα επιχείρημα για την περαιτέρω διπλωματική εργασία της κυβέρνησής μας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας με τους πολύ αγαπητούς μας Ευρωπαίους εταίρους. Εμείς, ως Επιτροπή Εργασίας, υπολογίζουμε ότι το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων σε τρέχουσες τιμές πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,43 ευρώ. 3,43 ευρώ. Λογικό ευρώ. Είναι. Λογικό είναι. Άμα είναι 500 δις. Θα τσακίσει, κύριε Τσουκαλά, τη Ρωσία, η Γερμανία. 27 εκατομμύρια νεκροί εξηγεί, εκ των οποίων 16 εκατομμύρια άμαχοι. Άφησαν υποδομές διαλυμένες. Και επαναλαμβάνω ότι κάνουν μια επιστημονική τεκμηρίωση, ισχυρίζονται. Δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα μέσα σε μήνες ή μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα. Πάμε για να ακούσουμε και ακόμα μία, γιατί δεν θα προλάβουμε, για να το σχολιάσουμε μετά. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία. Πολλοί δημοσιογράφοι στην Ευρώπη διαπιστώνουν και υποστηρίζουν με άρθρα τους ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η δύναμη και αντίστοιχα οι ακραίες ενέργειες των νεοναζί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Ουκρανία, η Γερμανία, η Φιλανδία, η Νορβηγία, η Τουρκία, χώρες της Βαλτικής κτλ. Πώς εξηγείτε τη χαλαρή στάση του Ισραήλ αλλά και διαφόρων εβραϊκών κοινοτήτων απέναντι σε αυτό το φαινόμενο? Και για ποιο λόγο τώρα το Ισραήλ να προστατέψει τα άλλα θύματα? Τις δικές του αποζημιώσεις τις έχει εισπράξει στο ακέραιο, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν υπήρχε καν ως κράτος. Η Γερμανία κατέβαλε αποζημιώσεις σε 6 εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος, αλλά αγνόησε τα 27 εκατομμύρια σοβιετικών πολιτών που σκοτώθηκαν, εκ των οποίων περισσότερα από 16 εκατομμύρια ήταν άμαχοι. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Έτσι, Στέλιο. Εδώ υπάρχει δεδικασμένο χωρίς να υπάρχει κράτος, ρε παιδιά. Όχι εδώ στην περίπτωση δικιά μας που υπάρχει κράτος. Είναι ξεκάθαρο. Είπε ο Ντεντιάροφ. Έχει, είπα και πριν, μια τετραπλή, διότι εκτός από βουλευτής του Ρωσικού Κοινοβουλίου στη Δούμα, είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής για Θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ρωσικού Κοινοβουλίου, επικεφαλής σε αυτή την Επιτροπή Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης για τις αποζημιώσεις, τις πολεμικές αποζημιώσεις, είναι μέλος στα νοτά του Συμβουλίου του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος και υποψήφιος δήμαρχος της Μόσχας το 2013. Και νέο παιδί, ηλικία και νέος Τσίπρα. Άνθρωπος. Και ηλικία Τσίπρα πρέπει να είναι. Βλέπεις νέος ότι άνθρωπος. Αυτό που σου είπε κάτι για την νεότερος Ελλάδα... Νεότερος από τον Τσίπρα. Για αυτό που περνάμε, Στέλιο, σου είπε κάτι για την Ελλάδα έτσι off the record, χωρίς να έχει βγει συνέντευξη. Για αυτά που περνάμε τώρα, για όλο αυτό το πρόβλημα του ελληνικού λαού κτλ. Αυτό που σου είπα πριν και θεωρώ ότι δεν ήταν υποκριτικός, γιατί δεν είχε και λόγο να είναι υποκριτικός, είπε ότι το έχουν ζητήσει πολλοί ξένοι συνάδελφοι από το εξωτερικό, από δυτικά ΜΜΕ, να δώσει διευκρινήσεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από πλευράς Γερμανίας για αυτό το θέμα. Ναι. Και βεβαίως είπε ότι δεν επέλεξε να μιλήσει σε ελληνικό μέσο και σε Έλληνα δημοσιογράφο. Έτσι. Κύριε Τσουκαλά. Εντάξει, είναι σημαντικό το ότι μια χώρα όπως είναι η Ρωσία έρχεται να προσθεθεί, αν θέλετε, σε ένα οπλοστάσιο που ως ονούπο θα εξελιχθεί από την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήσει και νομίζω ότι ήταν και μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις του Τσίπρα το θέμα των αποζημιώσεων. Άρα νομίζω ότι όσο περισσότεροι ακούγονται αυτή τη στιγμή
τόσο και η Γερμανία. Και είναι μια ισχυρή δύναμη, έτσι. Η Ρωσία δεν είναι. Να κατανοεί και να αρχίσει να κατανοεί. Ωραία. Και ο γερμανικός λαός, αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα, γιατί αυτό θα είναι ο μοχλός πίεσης. Αν περιμένουμε από την κυβέρνηση της Γερμανίας, σωθήκαμε. Αλλά πιστεύω ότι ο γερμανικός λαός μπορεί να αποτελέσει ένα μοχλό πίεσης για να δει και να κατανοήσει το τι έχει γίνει στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Να σας ρωτήσω τώρα.